Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις Γεωργίου Παπανδρέου και Ντόνη Σαμαρά παρέλαβαν κράτος και θα παραδώσουν. Πολύ χρεωμένο. Θα παραδώσουν. Απικία χρέος, η οποία όμως ως εδώ, αυτό θα παραδώσετε. Αυτό θα παραδώσετε, αλλά ως εδώ το χρέος δεν θα γίνει ένα. Έτσι. Το χρέος δεν θα γίνει ένα. Ένα. Αυτή είναι η δικιά μας πολιτική. Αφήστε να μιλήσει. Αφήσει, εφόσον ο λαός μιλήσει, αφήστε λοιπόν να εφαρμοστεί και μια διαφορετική πολιτική. Το είδε. Λοιπόν, ως προς αυτό. Τώρα, ως προς το άλλο για τις δημοτικές εκλογές. Ούτε είναι και εσάς, Γιώργος, στις δημοσκοπήσεις. Δεν δείχνουν να έχουν... Περιμένετε, θα σας πω. Περιμένετε. Ναι. Καταρχάς, δεν μπορεί να, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνεται δημοσκόπηση για άνθρωπο ο οποίος δεν, και τελικά δήλωσε ότι δεν θα κατέβει, μη δε κύριος Παχατουρίδης, ναι, και να γίνεται δημοσκόπηση για κάποιον ο οποίος δεν έχει δηλώσει υποψήφιος και να λένε αυτός νικάει. Με συγχωρείτε. Η γνώμη μου είναι αυτή, η προσωπική, ναι, αν θέλετε. Γίνονται. Από εκεί και πέρα όμως. Περιμένετε. Περιμένετε πίσω. Περιμένετε, κύριε Μαχαίρα. Έχει πίσω. Γιατί δεν έχω δίκιο. Γιατί στην Αθήνα οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως στις δημοτικότητες και στη Θεσσαλονίκη μετράνε πραγματικούς υποψηφίους. Η αυθεντική δημοσκόπηση θα γίνει τώρα. Ακούστε να σας πω. Μέχρι να καταλήξει η Νέα Δημοκρατία και όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία ποιον θα τελικά θα στηρίξουν ουσιαστικά, θα τον δείτε το Σακελαρίδη και θα σας πω γιατί θα τον δείτε. Διότι τώρα βλέπουμε το εξής πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι συμφώνησαν, π.χ. ο Άρης Πιλιωτόπουλος, έτσι, με αυτή την πολιτική που εφαρμόστηκε και που δημιούργησε σε ένα τμήμα του λαού της Αθήνας μια ανθρωπιστική κρίση. Παίρνω το ακραίο παράδειγμα, έτσι. Δεν λέω. Παίρνω το ακραίο παράδειγμα. Μια ανθρωπιστική κρίση. Έρχεται τώρα με ένα άλλο στυλ και λέγω: έχω ερωτηθεί την Αθήνα. Έτσι. Με συγχωρείτε, Δημήτρη, χρησιμοποιήσω τη δικιά σου γλώσσα τώρα. Ναι. Την έχουν ερωτηθεί τόσο πολύ που σου λέει ότι τις κάνουν και σεξ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το πούνε, το έχουν κάνει για δεκαετίες. Η Αθήνα που θα έπρεπε να είναι σημείο αναφορά στην Ευρώπη, κοιτίδα ενός πολιτισμού, είναι η Αθήνα που δεν έχει κάνει ιστορικό κέντρο. Πώς θα γίνει αυτό χωρίς ασφάλεια. Έρχονται τώρα και λέει βγάζω τα σκυλιά μου στο πάρκο. Καλά και έρχεται που έχει τα σκυλιά σου στο πάρκο. Αλλά η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι πολιτική και θα το δείτε. Εμείς λέμε. Η ασφάλεια και το θέμα της ασφάλειας, ακούστε, τι λέτε. Θα σας πω για το ασφάλεια, θέμα. Βεβαίως θα σας πω. Θα σας πω. Όχι σαν σλόγγαν προπαγανδιστικό. Θα σας προσπαθήσω να σας πω και επί της ουσίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Τι γίνεται για την ασφάλεια. Έτσι. Γιατί το βασικό πρόβλημα της Αθήνας. Ακούστε να. Για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν ξέρω τους πήρατε τους δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν ήταν η δημοτική αστυνομική. Κατά τα άλλα. Θα πάρει το περίπτωπο ο Δήμαρχος και θα πάει να δώσει. Κύριε Μαχαίρα, λέω, ακούστε να δείτε. Λέω να μην τα πλησιάζουμε με προπαγανδιστικό τρόπο τα προβλήματα. Έτσι. Σας είπε κάτι ο κύριος Μαχαίρας παρενθετικά, ότι αν πάση περιπτώσει κόπτεστε για την ασφάλεια του δημοτικού αστυνομικού. Όχι, οι δημοτικοί αστυνομικοί ήταν άοπλοι, δεν είχαν να κάνουν με την ασφάλεια. Εσεί νομίζετε τώρα ότι μόνο τα όπλα είναι, μην την κάνουμε την Αθήνα. Να σα πω κάτι. Η προσωπική μου γνώμη είναι. Η προσωπική μου γνώμη, κυρία Βούλτεψη, ακούστε να δείτε. Η προσωπική μου γνώμη είναι η εξή, κύριε. Μην διωγγώνουμε το πρόβλημα τόσο, γιατί η Αθήνα όντω. Λέω. Άστε που έχει βελτιωθεί το πρόβλημα. Όντω. Όντω λέω. Αλλά με την αστυνομία. Δεν μιλάμε όλοι μαζί, κύριε Μαχαίρα. Με την αστυνομία έχει βελτιωθεί. Όχι μόνο με την αστυνομία. Δεν γίνεται. Όχι μόνο με την αστυνομία. Δεν γίνεται όλοι μαζί να μιλάμε. Δεν μπορεί να με τι δράσει του Δήμου. Και το πολιτικό μήνυμα. Λοιπόν, λέω το εξή. Πρώτον, να μην το διωγγώνουμε την έννοια ότι σχέση με το εξωτερικό. Γιατί θέλει να έρθει ένα στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να του λέμε τώρα ότι η Αθήνα είναι Καμπούρ, γιατί δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Έχουμε ταξιδέψει όλο τον κόσμο και ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι. Α, το λένε σε κάποια. Όχι οι πολιτικοί εκπρόσωποι, στο δημόσιο λόγο. Δεν είναι όσο. Από εκεί και πέρα. Λέμε ρε παιδιά. Να μην γίνεται αυτή η επίδειξη αστυνομικής παρουσίας σε ορισμένα σημεία του κέντρου και τα οποία, να σας πω κάτι, εάν εκτονώνονται η κατάσταση πολιτικά. Λέω ότι δεν θα χρειαζόταν ενδεχομένως η παρουσία. Άμα πας έξω από τα γραφεία του Πασόκ, πήγαινε στη Χαρλάου Τρικούπη. Κάθε βράδυ. Πήγαινε, γιατί εγώ πήγαινε. Θα την αφαιρέσει του Φλουρά, δηλαδή ως εκπρόσωπο. Τα εξάρια, κύριε Μάρκο. Τα εξάρια, λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν μέσα στα εξάρια, τέτοια αποτελέσματα θα είχαμε. Κύριε Πρωτόπα, ακούστε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν μέσα στα εξάρια. Ακούστε να σας πω. Λέω το εξής. Ξέρετε πολύ καλά. Ότι αν αφαιρέσουμε την αιτία κάθε της αιτίας. Δεν μπορεί. Όχι. Δεν υιοθετώ καμία πρακτική. Όχι, λέω το εξής. Λέω, εάν αφαιρέσουμε την αιτία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση.
Εκεί, η οποία κυρία. Η ένταση αυτή υπήρχε και πριν. Δεν είναι τεχνίτη. Όχι, εκεί, υπάρχει εκεί, κοινωνική ένταση. Εκεί στα εξάρτητα. Κύριε Πρωτόπαπα, ναι, εντάξει, υπάρχει πονώ, κοινωνική ένταση ω αποτέλεσμα μια πολιτική που εφαρμόζεται. Καλά τώρα. Λέμε λοιπόν. Όταν λεφτά υπήρχαν και εγώ ήταν η Αθήνα. Δεν και εγώ ήταν. Ωραία, και εμένα μου κάνει μια εντύπωση επειδή συνέβαινε τότε και δεν σου κάνει τώρα. Ναι, μπράβο. Ποιοι ήταν αυτοί που έκανε την Αθήνα τότε και σήμερα είναι ήσυχοι. Λοιπόν, δεν τους χαλώ, δεν λέω να κάνουν. Εντάξει, ήσυχοι να κάνουν. Εννοεί. Αλλά λέω, γιατί τότε γινότανε. Ε? Γιατί μήπως υπήρχαν κάποιοι μηχανισμοί. Ακούστε να δείτε, μας είχε πει. Με τα δανεικά δεν ακούστε, γίνεται ακούστε ζωή. Να σας πω. Τώρα καταλάβαμε. Αλλά τώρα της Παρασκευής στο γάλα, λέω το εξής. Είπε ο κύριος Σαμαράς ότι θα πάρει τις κουκούλες. Δεν είδε να βγάλει καμία. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να βρει κάποιον που τον γνωρίζει. Ναι, εντάξει. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν έβγαλε κουκούλες ο κύριος Σαμαράς. Γιατί το είχε προεκλογικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέμε τώρα. Στη Βενεζουέλα λέω λοιπόν. Ότι. Ακούστε να σου πει. Απάντησε για τη Βενεζουέλα δεν θα πει. Δεν για το Σακελαρίδη. Μα για τη Βενεζουέλα θα συζητήσουμε. Μα για το Σακελαρίδη. Δεν θα πούμε για τη Βενεζουέλα. Ρωτάω, λέει ότι πέτυχε την κοινωνική. Το Σακελαρίδη, λέω λοιπόν, θα τον δείτε. Καταρχάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εμπλέκεται σε όλο αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα και τις αμαρτίες του. Ούτε ο Καμίνης πάντως. Έτσι. Ούτε ο Καμίνης πάντως. Όχι, ο Καμίνης ελεγχθεί γιατί είναι ανυπαρξία. Έργο. Κατά τη γνώμη σας, οι Αθηναίοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε ο Καμίνης εμπλέκεται. Γι' αυτό λέω. Δεν είπα εγώ. Μα εσείς λέγατε κύριε Παδεμένα ότι δεν είπα όταν τον μετρήσουν τον Καμίνη δεν θα πιάνει μονοψήφιο. Ελιποβαρύς. Όχι, ελιποβαρύς το έργο. Ελιποβαρύς το έργο. Εζυγίστη ήδη. Εζυγίστη ήδη ο άνθρωπος. Από εσάς. Θα εζυγιστεί. Οι δημοσκοπήσεις που τον εζυγίζουν τον βρίσκουν αρκετά βάρη πάντως. Πολιτική ακούω. Με συγχωρείτε. Πρωτόπαπα. Ναι, σας λέω. Κατά τη γνώμη μας. Ο ελληνικός λαός στην περίπτωση, ή ο αθηναϊκός λαός στην περίπτωση του κυρίου Καμίνη θα κληθεί να κρίνει έργο. Πάντως τον περιμένατε χαμηλότερα η αλήθεια από τις δημοσκοπήσεις. Και θα είναι χαμηλότερα. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Να πω όμως κάτι. Και θα είναι χαμηλότερα. Η ίδια επιχειρηματολογία του κυρίου Βαρεμένου, την οποία τον ακούω τόσο σε σίγουρα με προσοχή, έχει με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όντως οι υποψηφιότητες τις οποίες πολλές φορές έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ατυχέστατες. Γιατί εγώ είδα έτσι μία.